ένα πράγμα θα σας πω. Και βάλτε το καλά μέσα στο μυαλό. Πάντα να κάνετε όνειρα στη ζωή σας και μην αφήνετε κανέναν να τα καταστρέψει. Όλοι τα χέρια πάνω. Μας φεύγει λίγο η Μπέρτα. Ωραία. Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίκος. Όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω. Πολύ με υποτίμησες, εγώ μονάχα λίγο. Σκέφτηκα Ελλάδα. Έχει στυλ, έχει έρθει έτοιμος, ντυμένος. Φανταστικός. Να ανέβασαν για σένα πιο πολύ το καβάλο. Να πέταξω καπέλα και το ραπ της ημό μου. Και να αλλάξω τη ζωή υπάρχει και μια αλητεία. Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις το έπος του 40. Προφορά λίγο ελληνική, θέλει λίγο δουλίτσα σε κάποια σημεία. Να κάνω κυβέρνηση το ίδιο κόμμα. Να μου ζήσεις Ελλάδα και όλοι οι βουλευτές σου. Με δαυτέρι τρώει τους όλοι στις ακρογιαλιές σου. Αλλά το κόνσεπτ το έχει, δηλαδή X Factor. Και ό,τι περισσεύει, φτάνουν στην Ελδοντία. Ελλάδα, συγγνώμη. Αν θες να αλλάξω γνώμη. Έχει κάποια σημεία που είναι λίγο άγουρα. Λίγο. Λίγο κάτι. Και να με κοροϊδεύεις. Και τα όνειρά μου Ελλάδα. Έτσι πάει φας. Και το έχει λίγο στον τόνο. Γιατί είναι το μελωδικό σημείο του κομματιού. Δεν είναι το ραπ. Λοιπόν, στο ραπ τα πήγες το τελευταίο δεν το καλά. Έτσι πάει θέλει λίγο η προφορά έτσι, δουλίτσα. Στο μελωδικό θέλεις πάρα πολύ δουλειά. Γιατί φεύγουμε εκτός τόνου. Εντάξει, γιατί όλα τα κομμάτια του ραπ έχουν συνήθως και κάποια μελωδικά ρεφρέν. Όπως αυτό το κομμάτι. Φυσικά. Σίγουρα νομίζω ότι για να προχωρήσει παρακάτω πρέπει να δείξει και άλλα στοιχεία του εαυτού σου πέρα από το χορό που πες ότι κάνεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να τραγουδήσεις πιο μελωδικά κομμάτια. Οπότε σίγουρα πρέπει να ασχοληθείς λίγο πιο σοβαρά. Ενδεχομένως με μαθήματα, στο να μπορέσει να τραγουδήσεις κομμάτια με πιο πολύ μελωδία. Έχεις πάρα πολύ ωραίο στυλάκι, μ' αρέσει. Συνέχισε. Και εσύ που βλέπεις το βίντεο, διεκδίκησε τη φωνή που σου αξίζει με το εξειδικευμένο πρόγραμμα φωνητικής Voice Access. Σε περιμένω στα Modern Music Arts.